νιώθω, 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 νιώθω. Τάραση στην καρδιά μου να φέρνει. Τάραση να με παρασέρνει. Τάραση η μορφή της Θεέ μου με απειλεί. Τάραση στην καρδιά μου να φέρνει. Τάραση να με παρασέρνει. Τάραση η μορφή της Θεέ μου με απειλεί. Η μορφή του Κοντόπουλου. Νιώθω ταραχή, λογικό είναι, είναι ζωντανό ακόμα, φτερουγίζει μέσα μου. Η μορφή της με απειλεί. Ποια από τις δύο δεν ξέρω. Αυτά για το Κοντόπουλο. Τι ωραία. Εντάξει, δεν έχεις παράπονο. Όχι. Έχουμε και φιδέ εδώ, τι είναι αυτό. Πολύ ωραία, φιδές. Μεγαλύτερα καθάριστη. Σωστή λέξη. Εντάξει, τα πάντα έχουμε. Λοιπόν, Μάιρα, για πες. Ωραία, περάσαμε, γελάσαμε. Οφείλω να το καταευχαριστηθήκαμε. Σήμερα το ευχαριστήθηκα πολύ περισσότερο. Οφείλεις να πεις αυτό δηλαδή, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Βασιλάκη, για πες. Πολύ ωραία εμπειρία, δεν το περίμενα. Τρομερό κοινό, τρομερός, κορίτσια, παιδιά. Όλα καλά. Ο πιο τρομερός από όλους είναι ο Έκτορας, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο. Μάγος στη δουλειά του. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Ξεκίνησε. Ξεκινάμε από εσάς. Λοιπόν, εσείς ξεκινήσατε με πάρα πολύ καλές προδιαγραφές. Απλά να ξέρεις ότι όταν μαγειρεύουμε πιάτα γενικά αυτής της φιλοσοφίας, τα λαχανικά πρέπει να είναι τα ίδια κομμένα. Πρέπει να μπαίνει κάθε ένα στο χρόνο του, δυνατή φωτιά. Τα νούντλς τα μουλιάζουμε λίγο δίπλα, τα σοτάρουμε ή τα βράζουμε λίγο πριν. Τα σοτάρουμε τελευταία στιγμή για να πάρουν την οστιμιά και να μην παραβράσουν μέσα. Εδώ παράβρασαν πάρα πολύ και έγιναν φιδές. Ναι. Η γαρίδα μπαίνει τελευταία στιγμή γιατί και αυτή ήταν παραβρασμένη. Και σε γενικές γραμμές και κάσατε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Άρα το πιάτο δεν έχει καμία ένταση. Τουλάχιστον όμως ο δικός σας τρωγόταν. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πεινάει πάρα πολύ θα καθίσει κάτω και θα πει κάτω το σταυρό μου και το τρώω. Μα για αυτό το φτιάξαμε. Για αυτούς που πεινάνε το φτιάξαμε. Ακριβώς. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που πεινάνε πάρα πολύ. Που μπορεί να τρώγανε και το άλλο. Όχι, δεν το τρώγανε. Πίστεψέ με. Γιατί το Κοντόπουλο ήταν ομό. Είχατε πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία. Είχατε κάνει πάρα πολλά λάθη. Ο πουρές γλυκοπατάτας έγινε. Τι να πω τώρα, τι έχει γίνει. Αλλά η κρούστα. Η κρούστα την φάγατε εσείς την είδα την κρούστα. Ναι, το ντεκόρ. Το ντεκόρ ήταν άψογο. Είναι διακοσμήτρια, κορίτσι μου. Μη μαγειρεύει. Λοιπόν, τα πιάτα θα κονταροχτυπηθούν. Ναι. Βέβαια, τι λες τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα κερδίσει ένα πιάτο, τα δύο υποχρεωτικά. Το πιάτο που κερδίζει είναι. Ρόλα, ρόλα, κατσαρόλα. Το πιάτο που κερδίζει είναι τα νούντλς. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια στην Κατερίνα και στο Μάγο Σανκάρα. Συγχαρητήρια και στην Τζορτζίνα και τη Μάγρα. Εννοείται. Για την παρουσία τους εδώ στο παιχνίδι μας. Πρέπει να πάμε να πλύνουμε τις ποδιές τώρα. Να μην την παρουσιάσουμε. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε. Περάσαμε ωραία. Ναι, ήταν τέλεια. Πολύ ωραία. Ωραία, ωραία εμπειρία. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, 1000 ευρώ είναι δικά σας, Βασίλη και Κατερίνα. Σε καλή μεριά. Έχουμε και συνέχεια εμείς. Θα είμαστε μαζί στο επόμενο επεισόδιο. Όσο για σένα, θα σου πω κάτι. Σήμερα μπορεί να κέρδισε ο Μάγος Σανκάρα. Αναζητώ κι άλλους μάγους στη μαγειρική. Είσαι. Έλα να με μαγέψεις. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Bye! Εγώ δεν απογοητεύτηκα. Νομίζω το περίμενα από τη στιγμή που το Κοντόπουλο δεν είχε ψηθεί. Δεν είχα χρόνο για να ψηθεί το Κοντόπουλο για αρχή. Η αλήθεια είναι ότι οποιαδήποτε αστοχία μπορεί να προσπεραστεί, αλλά το ομό κρέας δεν γίνεται. Οπότε εγώ ψηλο ήξερα την απάντηση και από πριν, η αλήθεια. Και εγώ μία από τα ίδια. Την επόμενη φορά, αυτό που παρατήρησα την προηγούμενη, είναι ότι ήμουν λίγο αργός στις οδηγίες. Ναι. Οπότε θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο γρήγορος. Θα ήθελα και εγώ δηλαδή. Πιο γρήγορος και πιο έντονος, πιο δυνατά να μου λες τα υλικά. Ωραία, εντάξει. Δηλαδή, να μην περιμένεις. Απλά δεν θέλω να σε αγχώσω και πάλι πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Καλύτερα να έχουμε όλα τα υλικά, ή έστω τα 9 από τα 10, ναι, παρά να μας λείψουν 3 βασικά υλικά. Ωραία, άρα την επόμενη φορά θα είμαι πιο γρήγορος. Ναι. Τέλεια.